Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Με βλέπετε στενοχωρημένη στο εξώφυλλο του βίντεο και όντω είμαι πολύ στενοχωρημένη. Επειδή πρόσφατα έλαβα update, ενημέρωση ιστορίας μετά από τέσσερα χρόνια. Ήταν μια ιστορία η οποία έγινε βίντεο, έγινε vlog την 1η του Αυγούστου του 2019 και που τώρα η κοπέλα μου στέλνει το θλιβερό update επειδή μπορεί να έχετε ξεχάσει εκείνο το βίντεο, σε αυτό το σημείο θα βάλω, θα ενσωματώσω στο σημερινό vlog το παλαιό vlog, το οποίο είχε τίτλο «Όλη μου η ζωή μια κακοποίηση και στα 27 μου είμαι φυλακισμένη σε κακοποιητική σχέση». Δείτε τι μου έγραφε η κοπέλα τέσσερα χρόνια πριν και τι της απάντησα και επιστρέφουμε στη συνέχεια για να διαβάσουμε την ενημέρωση για το τι συνέβη και με τη ζωή της και τι έχει να μας πει τώρα. Πάμε. Γεια σας. Πέμπτη, 1η Αυγούστου σήμερα και πάμε στο δεύτερο βλόκ της μέρας. Είναι μια μεγάλη επιστολή. Πολύ μεγάλη επιστολή. Δεν θα τη διαβάσω όλη. Θα διαβάσω αποσπάσματα. Έχει βάλει τίτλο «Η φίλη, Κακοποίηση στο μεγαλείο της σε γυναίκα 27 ετών». Λοιπόν, η φίλη αυτή ε, έχει καταγωγή από Κύπρο, αλλά αυτή την περίοδο ζει στην Ελλάδα. Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Καταρχά να σα πω ότι σα ανακάλυψα πριν δύο εβδομάδε ή στη σωτήρια λέμβο στο μαρτύριο που περνώ. Ευχαριστώ. Η δική μου ιστορία είναι σαν Λέμβος και εγώ θα έλεγα και αδιάκοπα μαχαίρια. Είμαι ένα άνθρωπο κοινωνικό, μου αρέσει η εξέλιξη, κοινωνικό, είμαι πάρα μα πάρα πολύ ευαίσθητη, κλαίω από μωρό εύκολα και έχω κλείσει στη μουσική και στον αθλητισμό. Μέχρι 14 χρονών, ενώ ήμουν ένα μωρό που πιο πολύ σκεφτόταν παραμιλούσε, επαναστάτησα ενάντια στην πολύ κακοποιητική και παλαιών αρχών μητέρα μου. Και περιγράφει φίλοι, ότι είναι το μοναδικό κορίτσι από μια οικογένεια στην οποία υπάρχουν άλλα τρία αγόρια και ότι η μάνα της της φερόταν με άσχημο τρόπο κακοποιητικά, ίσως γιατί ο πατέρας της της είχε αδυναμία, η μάνα της έδειχνε σαφώς προτίμηση στα γόρια αδέρφια της παρά στην ίδια, ε, η μάνα της την έβαζε να κάνει δουλειές από μωρό αλλά όχι στα αδέρφια της, από μειωρό την έβαζε να καθαρίζει το σπίτι, να προσεκεί τα δερφάκι της από 9 ετών, λέει. Δεν έκανα καλοκαίρια σαν τα παιδιά στη γειτονιά, έκαναν καρίες και πρόσεχα το μωρό ταυτόχρονα. Ε, έτρωγε πολύ ξύλο, ήταν πάντα τρομοκρατημένη, την, προσ... την προσέβαλε η μάνα της και όλα αυτά όσο έλειπε ο πατέρας μου στη δουλειά. Και φυσικά όταν αυτός ζητούσε να μην με χτυπάει τόσο πολύ, αυτή άλλαζε την ιστορία για να δείξει πως καλά έκανε. Δηλαδή όχι μόνο τη χτυπούσε όταν έλειπε ο πατέρας της, αλλά όταν επέστρεφε την κατηγορούσε και όλα στον πατέρα της. Και λέει ότι πολλές φορές ε, ε, άρχισε, ε, στα 14 της λέει, ξεκίνησε να παντάει και να λέει σιώπα στη μάνα της και να τρέχει. Η μάνα της δεν τρέχει να την πιάσει να τη δίρει και αν δεν την έφτανε η μάνα της έβαζε τον μεγάλο τους αδερφό να τη δύρει, Με αποτέλεσμα σήμερα είναι αποξενωμένη και από τον αδερφό της. Ε, και να μην έχουν μιλήσει ποτέ σαν αδέρφια. Λοιπόν, ε, Καυγάδες, κόλαση. Η αστυνομία δεν επενέβαινε στην κακοποίηση ακόμα και αν ήταν δεκάδες φορές στο σπίτι μας από τηλέφωνα γειτόνων. Έβλεπα μια επαναστατική κοπέλα και έφευγα λέγοντας, ε, και εσύ μη χτυπάς το κορίτσι, ε και εσύ άκου τη μάμα σου». Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά, συνέβαιναν αυτά, ελπίζω να μην συμβαίνουν πλέον. Έφευγε από το σπίτι, έφευγε από το σπίτι αυτή η φίλη, στο τέλος αναγκάστηκε ο πατέρας να της νοικιάσει να μένει αλλού. Οι γονεί τσακώνονταν, κάθε φορά που βγήκε ο πατέρα από το σπίτι, νίκιαζε μαζί με την κόρη του. Μετά, όταν επεστρέφει πίσω, την έστελνε να μείνει σε ένα πιο μικρό διαμέρισμα. Γράφει ότι ε, όταν ο μπαμπά προσπαθούσε να με πείσει πω η μάνα μου με αγαπάει, αλλά δεν έχει τρόπου και μεγάλωσε με βίαιο και πατριαρχικό στυλ πατέρα, εγώ δεν πειθόμουν και ήμουν σίγουρη πω δεν με αγαπούσε. Κάποιε φορέ ένιωθα πω ζήλευε επειδή μιλούσα με τον μπαμπά. Μετά γράφει η φίλη ότι στην εφηβεία της άρχισε τις κακές συνήθειες, εκτός από το γυμναστήριο που της έκανε καλό άρχισε να πίνει και να καπνίζει. Ε, λέει όταν ήταν 10 χρονών η μαμά της πήρε ένα βάζο και της το έσπασε στο κεφάλι γιατί έκλαιγε ιστερικά ο μικρός και νόμιζε πως εγώ έφτεγα. Έχω άπειρες ιστορίες πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά δεν γίνεται να τα λέω, να τα πω όλα. Χαρακτηριστικά από μωράκι θυμάμαι κάποιες φάσεις να με φυλάει η μάνα μου στο μέτωπο και να σκέφτομαι τι έπαθε. Λοιπόν, περιγράφεις εδώ με πάρα πολλές λεπτομέρειες το τι είχε γίνει με τη μητέρα σου, τις πάρα πολλούς καυγάδες, πάρα πολλά προβλήματα. Στο τέλος ξέσπασα στο σχολείο γράφεις. Άρχισε να αντιδρώ σε κάθε τι που πίστευα πως ήταν αδικία και έκανε ένα τυχαίο κεφαλογράφημα και ανακάλυψε πως έχεις και μια μεμονωμένη ε, κατάσταση κροταφικής επιληψίας και έχασες και μια χρονιά από το σχολείο λόγω απουσίες ε, πήγες σε ένα ψυχίατρο γράφης ο οποίος με μόνο δύο-τρει ερωτήσεις σε διέγνωσε ότι έχει διαταραγμένη προσωπικότητα. Φαντάζομαι από τον τρόπο που το γράφει ότι αφισβητεί τη διάγνωσή του. Ε, έβαλε βάρο από 60 κιλά, έγινε 120. Ξήρισε το κεφάλι, σου έκανε τα τουά. Είχε μείνει διατάξει. Σου φέρονταν άσχημα οι μαθητέ σου, σου έκαναν μπούλινγκ, Όμω δεν τα έβαλε κάτω. Κατάφερε να αποφυτίσει με γενικό 17 και αριστείο. Περιττώ να σου πω λε πόσο βαθιά πληγωμένη είναι η καρδούλα μου από το παρελθόν. Από την οικογενειακή βία, τη συναισθηματική κακοποίηση που δυστυχώ άθελα του αντέγραφαν και τα αδέρφια μου. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τα αγόρια, ειδικά τα αγόρια, όταν παρακολουθούν του γονεί να φέρονται με βιαιότητα στην αδερφή του, μεγαλώνοντα κι αυτοί, όταν λέω μεγαλώνοντα ενό τα επόμενα 5-10 χρόνια, να γίνουν κι αυτοί βίαιοι προ την αδερφή του. Μιλάμε για μια έμφυλη βία προ γυναίκε. Φυσικά. Γράφει ότι η μάνα σου έκανε ψυχολογική βία και προ τα αδέρφια σου. Πάλι τα είναι έμφυλη βία προ Περιγράφεις Περιγράφει τι δυσκολίε που πέρασε στη ζωή σου, αρά πολλέ. Και καταλήγει στην Ελλάδα. Γνώρισε τον άντρα σου μέσω διαδικτύου. Έγαβε σε ένα στάτους αυτού επί της 200 και σου γράψει αυτός από κάτω γιατί. Από εκεί ξεκίνησε μια συζήτηση. Εσύ έκανες την κίνηση να του δείξεις πώς ενδιαφέρεσαι. Τα παράτησες όλα και πήγες στην πόλη που ζει να τον βρεις. Είσαστε μαζί. Τον πρώτο καιρό ήταν καλά τα πράγματα. Αυτό όμω είναι μεγαλύτερο από σένα, είναι εδώ, εδώ 13-14 χρόνια μεγαλύτερο. Έχει και παιδιά από προηγούμενο γάμο. Ε, και σιγά σιγά εσύ νόμιζε και πίστευε πως βρήκε ένα λεβέντι προκομμένο, ευγενικό και πάντα πρόθυμο να βοηθήσει του γύρω. Ω που μια μέρα, περίπου ένα χρόνο μετά που ξεκίνησατε να είσαστε μαζί, αφηνίασε επειδή πήγα τον, τον αγκαλιά σου να μην μαλώνουμε. Λες ότι... Σε... Ζητάει από σένα να κάνεις τις δουλειέ στο σπίτι, ζητάει από σένα να μην εργάζεσαι, ζητάει από σένα να μην ακολουθήσει την καριέρα σου. Τις προτάσεις που έχεις για να εξελιχθείς στην καριέρα σου, δεν λέω ποια είναι η καριέρα σου, και να μην προδώσω την ταυτότητα σου, ότι όχι μόνο δεν σου επιτρέπει να τις ακολουθήσεις, αλλά και σε κατηγορεί κιόλα ότι βάζεις την καριέρα σου πάνω από τις σχέσεις σας. Ε... Είσαστε μαζί περίπου πέντε χρόνια. Ε, λες ότι σε ξυ... δέρνεστε μεταξύ σας. Έχουμε πλακωθεί στο ξύλο. Όταν εσύ, κάνεις, ε, ε, όταν εσύ αντιδράσεις επειδή σε ξεφτυλίζει με τα λόγια του. Ε, κάποια στιγμή λες του έδωσε εσύ σφαλιάρα αυθόρμητα και αυτό σε, σε έδιρε. Πλέον φοβάσαι και να το σπρώξει γιατί ξέρω ότι θα αντιδράσει. Λες ότι είναι υπερβολικά ζυγιάρης. Λες ότι σου λέει πως αν θέλω καριέρα αυτός θα κάνει τη ζωή του και θα βρει άλλη. Με αυτόν τον τρόπο χειριστικότητα και δείχνοντας αδιαφορία και παθητική επιθετικότητα. Σήμερα δεν έχω δουλειά, δεν έχω φίλες, κλείσαμε τα social. Δεν μου επιτρέπει να μιλάω με κανέναν για εμά. Δεν μου αφήνει ούτε καφέ να πάρω απ' έξω. Γιατί το βρίσκει ότι είναι καλομάθημα. Δηλαδή ότι είσαι κακομαθημένη, άμα θέλει να, καφέ, να πάρει καφέ απ' έξω. Μιλάει άσχημα για όλη την οικογένεια μου. Κοροϊδεύει πολύ γενικά τι γυναίκε. Άρα έχει και ένα μισογενισμό ο σύντροφο σου. Στο οποίο μοιάζει και με τη μαμά σου, γιατί και η μαμά σου έχει μισογενισμό. Σου κάνει οικονομική κακοποίηση στο φουλ. Όσε φορέ σηκώθηκε να φύγει, πάντα σε παρακαλάει και όταν γυρνά, αλλάζει την ιστορία και λέει πω απλά το έκανε ψωμωτήρι γιατί είσαι κακομαθημένη και πω εσύ είσαι αυτή που τον πλήγωσε. Λε ότι οι δικοί σου δεν σου μιλάνε, σε υποτιμούν και σε θεωρούν χαζή που υποκύπτει στη ψυχολογική βία που σου εξασκεί αυτό ο άνθρωπο. Ε, για κάποιο λόγο όμω εσύ δεν μπορείς να σκεφτείς το χωρισμό, τρομάζεις την ιδέα να μείνει μόνη σου, δεν μπορείς να πιστέψεις πως δεν σε αγαπάει, επειδή είναι πολλές, φορές, είναι πολλές οι φορές που βλέπω πως με έχει ανάγκη, πως με χρειάζεται. Αγάπη μου άλλο το να σε έχει ανάγκη και να σε χρειάζεται κάποιο κι άλλο να το, να σε αγαπάει. Κάποιο που μας έχει ανάγκη και μας χρειάζεται μπορεί να μας εκμεταλλεύεται. Η εκμετάλλευση σε καμιά περίπτωση είναι το ίδιο με την αγάπη πώς θα καταφέρω να προχωρήσω, πώς θα βγάλω από το μυαλό μου ότι είναι η οικογένεια μου όταν αυτός με φρόντισε πιο καλά από και από τη μάνα μου. Θέλω να κλαίω. Θα αντέξω να αλλάξω βάση για ακόμα μια φορά. Μου περνάνε σκέψεις άσχημες, χρειάζομαι βοήθεια και δεν ξέρω πώς να τη βρω. Η παθολογική ζήλια, μήπω είναι κολλητική, δεν σε έχει κολλήσει κι αυτό παθολογική ζήλια, μπορεί να αγαπά και να μισά έναν άνθρωπο ταυτόχρονα. Υπάρχει τρόπο να του δείξω πω έχει θέμα όταν αποφεύγει να πάει σε ψυχολόγο μαζί μου. Λε εκεί για τι δικέ του τι ηθίκε, δεν θα τι διαβάσω για να μην προδώσω την ταυτότητά του. Εσύ ήδη υποθέτει πω είναι αρκισιστή. Συμφωνώ με την υπόθεσή σου ότι είναι πιθανό να είναι αρκισιστή. Ζω ένα μαρτύριο, δεν έχω ζωή, νιώθω μαριονέτα. Νιώθω πω έχω πεθάνει και αν χωρίσω, πω θα πεθάνω δύο φορέ. Να σα πω ότι από τον καιρό που είμαι μαζί του έχω πάθει βροχικό άσθημα από όλο αυτό και έχω και σημάδια ανορεξία. Να εξαιρέσουμε το κάθε πόσο αρρωσταίνω ψυχοσωματικά. Λοιπόν, αγάπη μου, είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη με την επιστολή σου. Μου έχει στείλει και άλλε επιστολέ απαντητικέ σε αυτή με άλλε πληροφορίε, δεν τι διαβάζω επίτηδε γιατί δεν θέλω να προδώσω την ταυτότητά σου. Έχω να σου πω ότι το γεγονό ότι μεγάλωσε με την κακοποιητική σου μάνα και τον απαθή σου πατέρα, ο οποίο έκανε κάποια πράγματα να σε γλιτώσει, αλλά όχι αρκετά, όχι αρκετά δυναμικά, τα άφηνε στη μέση. Αυτή τη στιγμή λε ότι ζει μαζί με τη μάνα σου με όλη αυτή τη συνθήκη που έχουν εκεί πέρα την αρρωστημένη. Το γεγονό ότι μεγάλωσε μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι είναι αυτό που σε προετοίμασε για να μπορεί να είσαι συνεξαρτώμενοι με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό ο άνθρωπο έχει τα δικά του θέματα. Μου έχει γράψει για τη δική του παιδική ηλικία. Μου έχει γράψει για τι δικέ του εξαρτήσει. Λοιπόν, αγάπη μου, εγώ δεν θα σου κάνω διάγνωση. Δεν θα σου πω αν έχει διαταραχή προσωπικότητα, γιατί δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, δεν είμαι σε θέση να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν έχει διαταραχή προσωπικότητα. Από όλα όσα μου γράφει, υποθέτω πω. Σίγουρα έχει διαταραχή μετατραυματικού στρε από μια έντονη κακοποιητική παιδική ηλικία, η οποία έχει συνεχιστεί στην ενήλικη σου ζωή και σε κακοποίηση που έχει δεχτεί όχι μόνο από τον παρόντα σύντροφο σου, αλλά και από προηγούμενου. Είμαι πολύ λυπημένη γιατί γι' αυτό τον λόγο θυμώνω όταν άνθρωποι που δεν είναι σε θέση να γίνουν γονεί επιμένουν με, με, το έτσι θέλω να γίνουν γονεί και σε σχέσει μη και σε σχέσεις, σχέσεις προβληματικέ. Γιατί τα παιδιά που φέρνουμε στον κόσμο τα καταδικάζουμε όταν εμεί ήδη δεν είμαστε καλά ή δεν είναι καλά η ζωή μα. Και μιλάω σαν μάνα αυτή τη στιγμή, δεν μιλάω σαν κόρη. Μιλάω σαν μάνα. Ό,τι σκατά και αν έχει κάνει ο γονιό στη ζωή του, οφείλει πρωτού κάνει παιδί να τα σάξει ή αφού κάνει παιδί και μετά και συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι η υγιής η η κατασταση στη ζωή του, οφείλει ο, ο γονιό που είναι ο ενήλικας να κάνει τις απαραίτητες τομές για να, με το μαχαίρι στο κόκαλο να εξηγιάνει την κατάσταση και τη συνθήκη για τα παιδιά του. Ο πατέρα σου δεν έκανε αρκετά βαθιέ τομέ. Δεν τον κατηγορώ τον άνθρωπο, έχει και αυτό στη δική του συνθήκη. Μα έχει... Τι να σου πω, να σου κατηγορήσω τη μάνα σου. Ο πατέρα σου σου λέγε ότι η μάνα σου είχε τα δικά τη τραύματα. Όπω και να έχει. Επειδή και πριν δύο μέρε που είχα μιλήσει έντονα σε μια φίλη, που ο λόγο που είχα μιλήσει έντονα είναι γιατί στην ιστορία τη, την προβληματική με τη σχέση τη, εμπλεκόταν και παιδί. Και την έχω, την έχω ακούσει από τηλεθεατέ του καναλιού. Δεν, Δεν έχει πρόβλημα. Η κάθε συζήτηση μα βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι. Κι εσεί και εγώ. Και εγώ και εσείς. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξή. Τηλεφώνα άμεσα στο 15900. Βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Το 15900 είναι ο αριθμό για άμεση βοήθεια για βία στην οικογένεια. Ζήτα να πάρει άμεσα και καθοδήγηση και ψυχολογική στήριξη. Βρίσκεσαι σε μια δύσκολη κατάσταση. Είναι πολύ πιθανό να υποφέρει και από κατάθλιψη αυτή τη στιγμή. Η ανορεξία που αναφέρει μπορεί να είναι και ένα από τα συμπτώματα τη κατάθλιψης, να υπάρχει κατάθλιψη μαζί με ανορεξία. Η ανορεξία είναι η ψυχική διαταραχή. Πρέπει οπωσδήποτε να σε δει ψυχολόγο, οπωσδήποτε. Και χρειάζεσαι και προστασία, γιατί φαίνεται από όσα καταγράφει ότι αυτό ο άνθρωπο είναι επικίνδυνο και κακοποιητικό. Σου σβήνει τα social, σου σβήνει τα mail, σε χτυπάει. Χτυπιέστε. Αυτά δεν είναι υγιή πράγματα. Το γεγονός ότι σου στάθηκε σε μια φάση που με την οικογένεια σου δεν είχες καλές σχέσεις ή σου στάθηκε σε μια φάση περισσότερο από ότι σου είχε σταθεί ποτέ η οικογένεια σου, αυτό δεν τον κάνει κατευθείαν και καλόν άνθρωπο. Οι καλές πράξεις του παρελθόντος δεν ευλογούν τις ψυχοπαθολογικές καταστάσεις του παρόντος. Ο άντρας σου, ο σύντροφος σου είναι βίος μαζί σου, είναι κακοποιητικός, να ζητήσεις βοήθεια. Δυστυχώς εγώ μέσω διαδικτύου δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Το μόνο μπορώ να κάνω να σου πω δύο λόγια παρηγοριάς, να σε διαβεβαιώσω ότι δεν είσαι τρελή και ότι δεν τα φαντάζεσαι όλα αυτά, ότι όντω συμβαίνει η κακοποίηση και να ζητήσεις οπωσδήποτε βοήθεια από ειδικό. Σου λέω 15900. 15900 είναι ο αριθμός τον οποίο απαντούν εκπαιδευμένοι ειδική ψυχική υγεία για τέτοια θέματα βία στην οικογένεια, υπάρχουν και καταφύγια, θα σε, θα σε καθοδηγήσουν πώ να το διαχειριστεί. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε παρέμβαση ψυχολόγου αυτή τη στιγμή. Από μόνη σου δεν μπορεί να το χειριστεί. Και είναι κρίμα και λυπάμαι πάρα πολύ γιατί τα προστάτευτα παιδικά σου χρόνια σε έχουν καταστήσει να είσαι πρόσφορο ευάλωτο θύμα για ανθρώπους κακοποιητικούς. Όμως μπορείς να σταματήσεις αυτό το φαύλο κύκλο τη βίας μόνο με το να εστιαστεί στο να θεραπεύσει τον εαυτό σου με τη βοήθεια ψυχολόγου και ψυχιάτρου, αν σου πούν γιατί η ανορεξία και η κατάθλιψη χρειάζονται και φαρμακευτική βοήθεια. Θέλω να μου υποσχεθεί, αγάπη μου, θα τηλεφωνήσεις το 15900 και θα ζητήσει ουσιαστικά μου. Μάλιστα, ακούσατε, είδατε το vlog πριν τέσσερα χρόνια. Α, το είδα και εγώ δύο-τρεις φορές τώρα πρωτού προετοιμαστώ για το update. Και παρατήρησα ότι εξαιρετικά λυπημένο... και το βλέμμα μου τότε και το ύφο μου. Και... Αχ, Θε. Λοιπόν, η κοπέλα γράφει... Δεν ήξερα τι σημαίνει μαμά... μπροστά στο παιδί μου τίποτα και κανένας πιο σημαντικός... με πόσο κοιλά κουράγιο πρέπει να εξοπλιστώ για την υπόλοιπη μας ζωή. Μου έκανε εντύπωση ότι σε εκείνο το βίντεο, το, αυτό που μόλις είδαμε τώρα που ήταν από το 2019, σχολίασα έντονα ότι δεν είναι καλή ιδέα κάποιος να γίνεται γονιός πρωτού λύσει τα δικά του. Αναφερόμενοι φυσικά στους γονείς της κοπέλας. Πάμε να δούμε τι έγινε. Κυρία Θέκλα μου, εδώ και πολύ καιρό σκέφτομαι να σας στείλω ένα mail update από ένα παλιό σας vlog τέσσερα χρόνια πριν αν και τότε θα έφευγα από τον κακοποιητικό μου σύζυγο. Γύρισα Κύπρο, όμως γύρισα ξανά πίσω. Ψάχνοντας να το αποδείξω ότι δεν είχα κανέναν κόμενο και στενοχωριό μου ότι τον είχα πληγώσει. Άρα η κοπέλα δεν με άκουσε. Τη είχα πει να τηλεφωνήσει στο 15900 που είναι η εθνική γραμμή σώση για τη βία στην οικογένεια, να ζητήσει βοήθεια, το είπε και μόνη της τότε τέσσερα χρόνια πριν ότι μάλλον ήταν ναρκισιστής, ένας τύπος ναρκισιστικής προσωπικότητας, ο, 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 ο σύντροφος της τότε. Συμφώνησα κι εγώ. Μάλιστα σε κάποια φάση την είχα συναντήσει και σε μια παρουσίαση βιβλίου στην Ελλάδα που ήταν έτοιμη να φύγει. Έφυγε λέει, επέστρεψε στην Κύπρο, χωρίς βέβαια να κάνει κάτι, χωρίς να κάνει ψυχοθεραπεία χωρίς να οχυρωθεί, η συνέχεια τραγική. Λέει, επέστρεψε πίσω ψάχνοντας να το αποδείξει ότι δεν είχε κανέναν κόμενο και στεναχωριόταν ότι τον είχε πληγώσει. Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, τη συνεξάρτηση τι σημαίνει, τη θυματοποίηση τι σημαίνει, τη χειριστικότητα, το manipulation τι σημαίνει, όταν χωρίζουμε από κάποιον τύπο με προσωπικότητα από έναν κακοποιητικό τύπο, θα κάνει τα πάντα για να μας φέρει πίσω. Θα, 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 θα κάνει επίκληση στο συνέστημα, θα μας πει ότι δεν τον λυπόμαστε, ότι του έχουμε καταστρέψει τη ζωή, θα μας κάνει να νιώθουμε ενοχέ ότι βρήκε κάποιον άλλον και γι' αυτόν έφυγε. Και λέει η κοπέλα: Γύρισε πίσω για να του δείξω ότι δεν είχε βρει κανέναν κόμμενο και ότι τον λυπόταν. Η συνέχεια, τραγική. Τι καυγάδες πάλι, τι γκόμενε και κρυφά κινητά σε μένα ζήλε ότι είμαστε μαζί, στους άλλους ήταν χωρισμένος και εγώ γύρισα χωρίς να το θέλει. Δηλαδή παρόλο μου την παρακαλούσε να πάει, πήγε αυτή πίσω και στους άλλους έλεγε ότι ήταν χωρισμένο και δεν την ήθελε και γι' αυτό έκανε προφανώς και την διπλή ζωή και γύρισε χωρίς να το θέλει αυτός. Κράτησε μέχρι και αποδεικτικό μήνυμα που μου αναφέρει σε έναν καυγό ότι ψάχνει σπίτι να δω τι θα κάνω. Αυτά για την εικόνα στον κόσμο. Άρα αυτό ο τύπο για να μπορεί προ τα έξω να κάνει τι παράλληλε επιδίωξει, του έλεγε ότι εγώ δεν τη θέλω. Αυτή με τρέχει πίσω ενώ αυτό την είχε φέρει πίσω. Έλα όμω που δεν ήθελε να βρω σπίτι και δουλειά. Έλα που δεν ήθελε να με αφήσει να ζήσω εδώ. Με το ζόρι να πω πίσω Κύπρο. Λε και με τιμωρούσε. Μη στα πολυλογώ, με άφησε στο δρόμο και έμεινα άστεγη. Έπεσε καραντίνα, οπότε κανένα δεν δούλευε. Δεν ήθελα να στεναχωρέσω την οικογένειά μου, το να ακούσω πόσο χαζή ήμουν και μπήκα σε ένα ξενό στέγων. Προσπάθησα να κάνω ψυχοθεραπεία κάποιους μήνες στο, διό... στο δημόσιο, χωρίς αποτέλεσμα. Τότε πήρα και αγωγή για τις κρίσεις πανικού, όμως διάβασα πολύ, πάρα πολύ. Παρακολούθησα ψυχιάτρους, εσάς, διάβασα διάφορες διαταραχές, ψάχνοντας απεγνωσμένα να βρω τη λύση ή έστω το γιατί. Γιατί εκεί είδα τον κόσμο από μια άλλη όψη που αν δεν το ζήσει, δεν ξέρεις πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι σημαίνει για αυτούς η στέγη. Άρα, σε έδιωξε από το σπίτι και πήγες να μείνεις σε ένα ξενώνα αστέγων. Σε άφησε το δρόμο και έμεινε άστεγη. Έπεσε καραντίνα και κανένας δεν δούλευε. Δεν ήθελες να στεναχωρέσεις την οικογένεια σου ή να ακούσεις πόσο χαζήσουν. Έτσι ξεκινάνε αυτά. η οικογένεια και πάμε και πέφτουμε κατευθείαν πάνω σε κακοποιητικού συζύγου ή συντρόφου. Και μπήκα σε ένα ξενό μάλιστα. Περνάνε δύο μήνε, άρα για δύο μήνε είσαι στο ξενό Ξανά πίσω γύρισμα, ξαναξεκινούν οι επαφέ. Ξανά love bombing, ξανά ζήλιε. Ακόμα να με ρωτάει, πε μου τι έκανε και με ποιο για να είμαστε μαζί όλα κρυφά από όλου, αλλά αυτό τη ζωή του. Τι να σε πω. Με κλείδωσε από τον κόσμο, με απομόνωσε σιγά σιγά η σειρά του, γιατί δεν ήθελα να νομίζει πω μια καλή μέρα σημαίνει ότι ψάχνουμε. Τι να σε πω. Μετά από μήνε κατάθλιψη, έφτασα να κάνω απόπειρα σοβαρή. Από θαύμα έζησα, έπεφτα σε κόμμα και ήμουν τυχερή που δεν έμενα μόνη, αλλά σε ξενών. Πολλά πισωγυρίσματα, πάρα πολλά μια τεράστια θλιβερή ιστορία. Να κάνω μια σημείωση εδώ πέρα. Εννοείται ότι αντιλήφθηκα και τη δική μου διαταραχούλα, την οποία έκανα μια θεραπεία. Έχω πάρα πολλά από τα γνωρίσματα της οριακής διαταραχής. Το αναγνώρισα, το δουλεύω μέσα μου και γύρω μου, χωρίς πλέον φάρμακα. Ούτως ή άλλως για τη διαταραχή οριακής προσωπικότητας, για την οριακή διαταραχή, τα φάρμακα δεν είναι σίγουρο ότι βοηθάνε. Δεν είναι σίγουρο. Μετά από αυτό το περιστατικό, αντιλήφθηκα πως αυτό ο άνθρωπο δεν καταλάβε καν ότι ο ίδιο με κατέντησε έτσι. Το τι προσβολέ έχω ακούσει δεν λέγονται. Νικιάζω με την πρώτη ευκαιρία. Βρίσκω μια δουλειά μερική απασχόληση. Ο πρώην ακόμα να πηγαίνω έρχεται και εγώ να ελπίζω καλά να πάθω. Και εδώ είναι η ανατροπή. Η οριακή διαταραχή προσωπικότητας, Η οριακή διαταραχή είναι μια διαταραχή που σα έχω πει ξανά ότι τη ξεχωρίζω από τι άλλε τρει στο β' πλέγμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αμυγό οριακή διαταραχή προσωπικότητα δεν είναι κακόβουλοι άνθρωποι. Δεν κάνουν κακό στους άλλου παρά μόνο στον εαυτό του. Υπάρχουν όμω άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνοσυρότητα. Δηλαδή πληρούν τα κριτήρια για διάγνωση οριακής διαταραχής προσωπικότητας, αλλά ταυτόχρονα, παράλληλα, μπορεί να έχουν και ε, ναρκισισμό, και ψυχοπάθεια, και κοινωνιοπάθεια. Η κοπέλα αυτή, επειδή την έχω γνωρίσει και από κοντά, δεν έχει στοιχεία ούτε ναρκισισμού, ούτε ψυχοπάθεια ούτε κοινωνιοπάθεια. Ο ναρκισμό ξέρουμε τι είναι, το ναρκιστικό τη προσωπικότητα. Η κοινωνιοπάθεια είναι ένα άνθρωπο που να μην τον νοιάζει καθόλου τι θα πούν οι άλλοι και να α, σπάζει τους κανόνε χωρίς καμία ενοχή. Και η ψυχοπάθεια είναι ένα άνθρωπο να μην έχει καθόλου ενσυναίσθηση και να νοιάζεται μόνο για την εκπλήρωση των δικών του επιθυμιών, αναγκών και ούτω καθεξής, χωρίς να έχει την παραμικρή έγνοια για το τι κακό προκαλεί στους άλλους ανθρώπους, ούτε καν για την εικόνα του. Η κοπέλα αυτή, δεν ξέρω αν έχει ωριακή διαταραχή, επειδή λέει ότι μόνη της έχει βρει κάποια στοιχεία, σίγουρα όμως δεν έχει ένα στυλ προσωπικότητας και δεν είναι κακοήθης άνθρωπος. Υπάρχουν άνθρωποι με οριακή διαταραχή προσωπικότητα που ταυτόχρονα είναι και κακοήθη. Υπάρχουν άνθρωποι με οριακή διαταραχή προσωπικότητα που είναι καλοήθη. Δεν είναι η οριακή διαταραχή προσωπικότητα που προκαλεί την κακοήθεια και το τονίζω ιδιαίτερο αυτό το πράγμα. Γιατί υπέπεσε στην αντίληψή μου ότι σε ένα κλειστό στυλ στον κρούπο που συζητάνε για τον αρκισισμό κάποιος ανέβασε ένα βίντεο που έκανα για... που είχε τίτλο Uh, η πρώην μου ήταν Οριακή ή ήταν και Νάρκη, η διαφορά μεταξύ Οριακή διαταραχης Προσωπικότητα και Ναρκιστικού Στυλ προσωπικότητα. Κάποιο από του ανθρώπου εκεί σε αυτό το κλειστό γκρουπ που δεν είναι ψυχολόγοι, είναι άνθρωποι που ασχολούνται από μόνοι του με τον Ναρκισμό, πόσταρε το βίντεο αυτό και είπε ότι είναι λάθο αυτό που λέω και ότι οι Οριακοί είναι όλοι κακοί άνθρωποι και είναι όλοι κακοποιητικοί και είναι χειρότεροι κιόλα η Οριακή από του Ναρκιστού. Κάποιο μου στείλει ένα screenshot. Από αυτή τη δημοσίευση σε αυτή την κλειστή ομάδα στο Facebook. Δεν μπήκα όμω στη διαδικασία ούτε να συνδεθώ με την ομάδα, ούτε να μπω να συζητήσω, γιατί θεωρώ ότι θα συζητήσω με ψυχοπαθολόγου, με κλινικού ψυχολόγου, με συναδέλφου οι οποίοι κατέχουν τη γνώση τη κλινική ψυχολογία, τη γνώση για τι ψυχικέ διαταραχέ, για τι διαταραχέ προσωπικότητα, για τι εξελίξει τη επιστήμη και όχι με ανθρώπου οι οποίοι. Ναι, μεν μπορεί να έχουν αρκετέ καλέ απόψει και να, να, παρακολουθούν και κανάλια όπω το δικό μα και να ενημερώνονται, αλλά σίγουρα δεν έχουν την ικανότητα να κρίνουν αν ένα ψυχολόγο ο οποίο έχει διδαχτεί ψυχοπαθολογία στο Πανεπιστήμιο και συνεχίζει να διαβάζει τι εξελίξει τη κλινική ψυχολογία, αν λέει σωστά πράγματα ή λανθασμένα. Ε, υπάρχουν διάφορες ομάδες παντού που είναι ομάδες ανθρώπων που προσπαθούν να στηρίξουν ένα τον άλλον, θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι θύματα αναρκησιστικής κακοποίησης, μπορεί όντω να είναι. Κάποιοι οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους θύματα αναρκησιστικής κακοποίησης μπορεί να είναι και οι αλλά να μην το αντιλαμβάνονται. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα το κρίνω αυτό το πράγμα, ούτε θα πω ότι αυτό που πόσταρε αυτό το πράγμα στην κοινότητα ε, είναι είναι ναρκισιστής, καμία σχέση. Απλώς ο λόγος για τον οποίο δεν επενέβηκα σε εκείνο το πώ και δεν έκανα συγκεκριμένο βίντεο, δεν μπήκα μέσα σε εκείνη την κοινότητα να πω κάτι, είναι γιατί θεωρώ ότι δεν έχει νόημα. Το κανάλι εδώ είναι ψυχοεκπαιδευτικό. Μιλάω εγώ που είμαι ψυχολόγος και διαβάζω συνέχεια και ενημερώνομαι συνέχεια για τις εξελίξεις επιστήμης μου, οι προσκεκλημένοι στο κανάλι για θέματα ψυχολογίας είναι ψυχολόγοι επίσης, ή ψυχίατροι, οπότε κάποιος που θέλει να ακούσει τον ειδικό θα μπει σε ένα κανάλι όπως το δικό μας να ακούσει τον ειδικό, κάποιος ο οποίος δεν θέλει να ακούσει τον ειδικό θα ακούσει τους άλλους, τι λένε, κανένα πρόβλημα. Αλλά το, το ξεκαθαρίζω εδώ πέρα ότι άλλο ένα πρόσωπο να έχει απλώ οριακή διαταραχή προσωπικότητα και άλλο να έχει συνοσιρότητα με άλλες διαταραχές προσωπικότητας ή με κακοποιητικά στυλ προσωπικότητα. Λοιπόν. Άρα η κοπέλα προσωπικοτητας λοιπον αρα ότι έμεινε για δύο χρόνια, για δύο μήνε στο. Μπορώ να στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Έμεινε για δύο μήνες στο ξενώνα, έκανε πεσογύρισμα αυτός, έκανε και αυτή η απόπειρα. Και εδώ είναι ανατροπή. Να τα διαβάσουμε ποια είναι η ανατροπή. Ήρθε μια πρόσμενη εγκυμοσύνη, την οποία εννοείται πως ο άνθρωπος αυτός απέρπισε κατηγορηματικά και είπε «Ε και, δικό μου είναι, περάσανε τόσοι». Εννοείται πως βριστήκαμε, δεν γύρισα να κοιτάξω άλλον τόσα χρόνια, αλλά τζάμπα προσπαθούσα να τον πείσω. Πότε θα τα ξέρει και στραβέ, ξέρω τα πουλό μου λέμε στην Κύπρο. Από πού τα ξέρει αυτά που υποθέτει ότι κάνω εγώ, τα ξέρω επειδή τα κάνω κι εγώ. Επειδή αυτό τα έκανε, θεωρούσε πω τα κάνει κι εσύ. Μετά από πολλέ σκέψει, πάρα πολλέ, και έχοντα βγει από του άστεγου, έχοντα επιζήσει μια πολύ ασχημή κατάσταση, και πλέον είχα αρχίσει να μην ανέχομαι την ασέβεια και τον έλεγχο, αποφάσισα συνειδητά να την κρατήσει. Την εγκυμοσύνη κοπέλα δηλαδή. Αφού αν το έριχνα θα ερχόταν ξανά και ξανά θα με ξεφτέλιζε χειρότερα και θα έλεγε μια ζωή ότι έμεινε έγκυος από κάποιο φανταστικό γκόμενο. Γνωρίζοντα ότι θα κάνω κάτι πολύ δύσκολο και ότι οφείλω απέναντι στο παιδί μου να μην το γεμίσω με τα δικά μου τραύματα. Αγάπη μου, δεν είναι λόγος να κρατήσεις ένα παιδί για να μην σου λέει μετά ότι το έκανε με κάποιο φανταστικό γκόμενο. Δεν είναι λόγος αυτός. Το λέω γενικά το παιδί σου το έχει κρατήσει, το έχει γεννήσει. Οπότε δεν έχει νόημα να λέμε δεν έπρεπε να το κρατήσει. Αλλά λέω γενικά ότι δεν είναι λόγο να κρατάμε μια εγκυμοσύνη ή να αποφασίζουμε να προχωρήσουμε μια εγκυμοσύνη. Μην τυχόν και πουν κακά κα κα λόγια για μα οι όποιοι κακοποιητέ, οι κακοποιητέ, οι τοξικοί, οι φθονεροί άνθρωποι, οι ναρκιστέ. Μόνο κακίε θα λένε. Τίποτε καλό δεν βρίσκουν από. Είχα 9 μήνε μπροστά μου να κάτσω να σκεφτώ. Όλο παραδόξω, οι ορμόνε τη εγκυμοσύνη δούλεψαν αντίθετα σε μένα. Και αντί να μεγαλώσουν την ήδη υπάρχουσα κατάθλιψη, τη μείωσαν αισθητά. Αν και ήταν 9 μήνε στεναχώρια, μπορώ να σου πω ότι εκεί αναθεώρησα πολλά. Από την ώρα που έγινα μαμά, άλλαξε ο τρόπο που βλέπω καταστάσει, ανθρώπου, ακόμα και τον εαυτό μου. Μπράβο, αγαπητέ. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, γιατί πολλοί κάνουν παιδιά και δεν αλλάζει ο τρόπος που βλέπουν καταστάσεις των εαυτό τους και τον κόσμο. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν ότι γέννησα στο υποκράτιο μόνιμο. Τότε ήμουν άνεργη και με την προϊστορία της αστεγία, της απόρριψης αυτού, ότι δεν είχα πρώτου βαθμού συγγένειας εδώ πέρα, θεώρησαν ότι είναι λόγος να μου κρατήσουν την επιμέλεια και από τους δύο. Να πάει το παιδί ορφανοτροφείο μέχρι να δούνε την κατάσταση της σχέση και καλά. Η λειτουργό δεν νοιάστηκε καν για το σπίτι που ήταν ήδη γεμάτο με κρεβατάκια, ρούχα, πάνε. Νόμιζαν πω είμαι μόνη μου. Μη σα τα πολυλογώ, έψαξα με δικηγόρο στο δημόσιο, μου είπαν να προσέχω γιατί παίζει κύκλωμα. Ένα ολόκληρο μήνα το μωρό μου το έβλεπα μισή ώρα μόνο. Έστεισα πόδι και έμεινα με το έτσι θέλω δέκα μέρε κοντά τη στο νοσοκομείο. ιστερόγραφο. Όχι, δεν ήμουν άστεγη όταν έμεινα έγκυος, έμεινα άστεγη λόγω πρώτης καραντίνας. Μετέπειτα, όταν είχα ήδη σπίτι και μια δουλειά μερικούς απασχόλησης, έτυχε 11 εβδομάδων να έχω μια αιμορραγία λόγω πίεσης, μετά από καυγά μου με αυτόν του του φόρτου ξένο παιδί, και έμεινα τρει μέρε στο νοσοκομείο χωρί να έχω βοήθεια. Η προϊσταμένη με είπε χαρακτηριστικά: Δουλεύει. Αν δεν δουλεύει, πώ θα πάρει το μωρό, πρέπει να μιλήσει με την κοινωνική υπηρεσία. Εγώ δεν κατάλαβα την εννοούσε, αφού δεν ήξερα ότι στα νοσοκομεία έχουν και τέτοιο τμήμα. Σ στην Ελλάδα δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, στην Κύπρο δεν έχουν τα νοσοκομεία τέτοιο τμήμα. Σκέφτηκα τι είχα μου λέει και το προσπέρασα. Εφτά μήνε μετά η κυρία αυτή με θυμόταν ονομαστικά. Η ίδια με έστειλε χωρί λόγο μια λειτουργό να μου μιλήσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ γεννήθηκε από Κύπρια μητέρα, δεν τη δόθηκε εξ αρχή η Κυπριακή καταγωγή παρά μόνο του πατέρα της. Σήμερα θεωρώ ότι ο λόγος ήταν γιατί σκόπευα τότε να μου πάρουν το παιδί. Εννοείται ότι τώρα έχω δώσει και την κυπριακή υπηκότητα. Και τους πήρα δικαστικός. Έδωσα την επιμέλεια στη μάνα μου και ο προσωρινά. Έφερα τη μάνα μου εδώ δύο μήνε. Έφυγε κρυφά να γυρίσει στο σπίτι τη, δεν άντεχε εδώ πέρα μακριά από τα γόρια τη. Και μόνη μου πήρα δικηγόρο, έκανε εξετάσει ψυχιατρικέ, ψυχομετρικέ έκανα εξετάσει αίματο. Είπαμε και καλά με τον μπαμπά της ότι έχουμε επαφή για να τη βλέπει και ότι βοηθάει οικονομικά. Ήταν ψέματα, όμω το κάναμε για να δείξουν σταθερότητα. Έκανα ό,τι σκέφτηκα ότι έπρεπε να κάνω για να πάρω το παιδί μου. Μετά από έξι μήνε έγινε το δικαστήριο. Τώρα για κύκλωμα που λε, εννοεί κύκλωμα για να παίρνουν παιδιά από κοπέλε άνεργε και φτωχέ και να τα δίνουν υιοθεσία. Έτσι καταλαβα. Δεν ξέρω. Uh, τα λέω όπως τα γράφει η ε. Εννοείται ότι κέρδισα πανηγυρικά το δικαστήριο. Δεν είχαν τίποτα εναντίον μου. Από τότε τη μεγαλώνω σε όλα μου. Το αναφέρω γιατί αντιλαμβάνομαι ότι μετά την αστεγία και 9 μήνε μόνη είναι κάτι που με πλήγωσε σαν άνθρωπο. Βεβαίω σε πληγώνει μόλι γεννήσει να σου πάρουν το παιδί σου, το συζητά. Σου πάρουν το παιδί από την αγκαλιά μόλι γεννήσει, το συζητά. Βεβαίω και πληγώνει. Μέχρι σήμερα δεν θέλω να πηγαίνω στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Ακούω τη λέξη πρόνοια και σφίγγομαι με. με το δίκιο σου. Με το δίκιο σου. Συνεχίζουμε. Έξι μηνών δεν άντεξα να ακούω αερολογίε. Είχα πλέον ξενερώσει και κάνω τεστ DNA, το οποίο εγώ πλήρωσα. Εννοείται ότι αυτό δέχτηκε. Τα κανόνεσαι εσύ με το δικό σου, θα κάνω δικό μου. Ήθελε εσύ να του αποδείξει αυτού ότι το παιδί ήταν δικό του. Αν είναι ένα τέτοιο προβληματικό άνθρωπο, καλύτερα να μην το αναγνωρίσει το, το παιδί. Καλύτερα. καλύτερα. Μπούρδε και πράσινα άλογα. Έκοψα τι επαφέ και όποτε θυμόταν περνούσε να τη δει και καλά. Και όποτε θυμόταν περνούσε να τη δει και καλά. Έδωσα την τελευταία μου ευκαιρία εφόσον ζήτησε να φορέσω τη βέρα μετά από κάποιου μήνε. Καρόστησε κιόλα και ειλικρινά τον πόνεσα. Κάπου υπάρχει κάρμα σκεφτόμουν. Εγώ ήδη πήρα του γονεί του. Η μαμά του που μέχρι τότε δεν με γνώριζε και οδέποτε νοιάστηκαν αυτό, για αυτό το παιδί, μου απάντησε το τηλέφωνο λέγοντα: Ο γιο μου είναι χρυσό παιδί. Ναι, πάνχρυσο. Επίχρυσο. Πολύ χρυσο. Δεν σχολίασα καν, κυρία Θέκλα μου, γιατί η μάνα του Νάρκη ούτε άλλο θα έλεγε σε μένα που είχα ένα μωρό δικό του και που δεν το αναγνώριζαν ούτε ήδη. Ένα ολόκληρο χρόνο περίμενα. Γνώρισε το μωρό. Με καθημερινά τηλεφωνήματα και εννοείται καυγάδε για ζήλιε, για έλεγχο, όλα αυτά κρυφά από το παιδί. Άντεξα δύο μήνε. Ε, τίποτα δεν ταρακουνεί τέτοιου τύπου. Τίποτα. Τίποτα. Είπα στον εαυτό μου ότι αν δεν δει ούτε αυτό, δεν επρόκειτο να σε εκτιμήσει ποτέ. Και φυσικά ούτε αυτό εκτιμήθηκε. Άνθρωπο που σου φέρετε σαν σκουμπίδι, δεν πρόκειται να αλλάξει κυρία Θέκλα μου. Αυτό είναι. Αυτό θα είναι πάντα. Όμω το τι επιτρέπω εγώ κοντά μου είναι στο δικό μου χέρι. Ό,τι κάνω θα πάρει παράδειγμα το παιδί του. Εννοείται με βγάζει κάρτες και σαν μαμά, α γελάσουν και οι πέτρε. Εγώ στη θέση σου θα έφευγα από την περιοχή που μένει αυτό όσο ήταν στη φυλακή. Να γλιτώσω το παιδί από αυτό. Για δύο μήνε αν είχα τα μυαλά που είχα πριν, ίσω και να πετούσα στα σύννεφα. Όμω είδα έναν άνθρωπο ψεύτη, βολεμένο, που ακόμα ήθελε να με έχει και εμένα και να κάνει και τη ζωή του. Εγώ να πιστεύω ότι είμαστε μαζί, αυτό να λέει ότι είμαστε χωρισμένοι και έρχεται για το παιδί έτσι ώστε να φανώ ξανά η τρελή και η μονική, ζητώντα χωρί να δίνει. <σκυρίζει> Δεν άκουσα τι σύμβουλε σα τότε και λούστηκα ό,τι διάλεξα να κάνω. Και στο δρόμο μ' και όλα τα πήρε και διαλύθηκα σωματικά, ψυχολογικά, με εξευτέλισε σε όλου. Έβγαινα δημοσίω με μια ανάγκη να τον ξεμπροστιάσω από τι ενοχέ που μου έδωσε χωρί να τι κερδίσω. Την γκόμενους μου φόρτωσε τη όρια. Αγάπη μου, σηκωνόμαστε και φεύγουμε από τέτοιους άνθρωπους. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να ρημάξει όσα με κόπο έχτισα. Πόσο μάλλον να με αδικήσει στο παιδάκι μου ή να της πάρει την ηρεμία από τον κόσμο της. Δεν θέλω να της διδάξω μια διαστρεβλωμένη εικόνα της αγάπης και της οικογένειας. Και πλέον δεν πιστεύω ούτε τα love bombing του, ούτε να κλάψω δεν μου βγαίνει. Το μωρό μου και τη γνώμη της». Θα το αφήσω στην κρίση της, όμως θέλω πάση θυσία να την προστατέψω. Το μόνο που δεν ξέρω πώς να κάνω είναι να συγκρατήσω τον εαυτό μου χωρίς να αρρωστήσω σωματικά. Έκανα με τον εαυτό μου τεράστια δουλειά και ακόμα κάνω με πολύ κόπο, πολύ μοναξιά, πολύ ψυχικό πόνο. Κανένας δεν ξέρει αν το ζήσει. Είμαι μόνη μου με ένα παιδί, πληρώνονταν τα για να δουλέψω, αναλαμβάνω σπίτι, φαΐ, λογαριασμούς, όλα περνάνε από το χέρι μου, όλα και μπορώ πλέον να πω ότι ναι, είμαι περήφανη για τον εαυτό μου, γιατί δεν παρετήθηκα εντελώ. Σηκώθηκα όρθια και το πάλεψα σιγά σιγά. Μπορώ να πω με σιγουριό ότι είμαι πολύ μα πολύ καλύτερα. Δεν με προσβάλλουν τα λόγια του, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν αντικατοπτρίζει η γνώμη του ποια είμαι. Όπω και κανένα. Απ' το δρόμο νίκε στα σπίτι. Και μια ολόκληρη εγκυμοσύνη μόνη μου. Ό,τι έκανα και κάνω με μοναδικό μου κίνητο το κοριτσάκι μου να τις δώσω ότι εγώ δεν είχα. Έχτισα ένα όμορφο σπίτι, μια σταθερή δουλειά που μου δίνει τεράστια ψυχική δύναμη. Δεν κρατάω πλέον κακέ στη μάνα μου, αλλά μόνο αποστάσει όποτε χρειάζεται. Το μοναδικό άνθρωπο που δεν συγχώρεσα είναι τον μπαμπά μου, είναι τον μπαμπά τη, άρα τον πρώην σου, τον οποίο είμαι αναγκασμένη να βλέπω, όποτε θυμηθεί να το παίξει μπαμπά και στο παιδί μου δεν δείχνω τίποτα. Κατηγόρησα και τον εαυτό μου που τον άφησα να τη γνωρίσει και να τον γνωρίσει ενώ γνώριζα τι είναι. Ήθελα να είμαι ηθικά σωστή, ότι είχε το παιδί μου δικαίωμα να διαλέξει. Τι βλαμμένε είμαστε μερικέ. Νομίζω είναι στην εξάρτησή σου που σε έκανε να το κάνει αυτό. Και έκανε εκλογή και ευσύ ότι ήθελε να κάνει το παιδί σου να διαλέξει. Νομίζω είναι στην εξάρτησή σου. Λόγω συνεξάρτηση και λόγω κρυφή ελπίδα ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να κάνει μια καλή σχέση με αυτόν τον αναχαρακτήριστο, γι' αυτό την άφησε να γνωρίσει το παιδί. Όπω και να έχει ο χρόνο δεν γυρνάει πίσω. Συμφωνώ. Την μεγαλώνω εξ ολοκλήρου μόνη μου. Έχω καταφέρει να αλλάξω μέχρι και σπίτι, μεγαλύτερο. Το μωρό είναι πάρα μα πάρα πολύ χαρούμενο και πανέξυπνο. Υπερβολικά γελαστή από 15 ημερών. Ούτε πως είχα σίγουρα μια μορφή κατάθλιψης. Από μια λάντζα χωρίς προϋπηρεσία έχτισα δύο χρόνια βιογραφικό. Πλέον είμαι βασική υπάλληλο και υπεύθυνη σε μια ψισταριά η οποία δουλειά μου αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο τα βγάζω πέρα ίσα ίσα οικονομικά, αφού ο μπαμπάς της δεν βοήθησε και δεν θα βοηθήσει. Για την ώρα είμαστε καλά και έχω και κάποια σχέδια για το μέλλον σαν έξτρα εισόδημα. Εννοείται πως με βοηθάει ο κόσμος που γνωρίζει τον αγώνα μου από την αρχή. Σήμερα, μετά από πίεση δική μου, έχει βγει αζύγιο. Μπράβο, καλά έκανε και έβγαλες αζύγιο. Δεν, καθι... δεν καθορίστηκε η επιμέλεια. Θα κινηθώ μόλις μπορέσω οικονομικά, δικαστικός, ευχόμενη να πάρω έστω την επιμέλεια τη μικρή μου. Το πρόβλημα μου είναι ότι ενώ έχω κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό μου και ακόμα προσπαθώ για το καλό του παιδιού μου να γίνω καλύτερο άνθρωπο, έχω να αντιμετωπίσω τον μπαμπά της που δυστυχώ δεν μπορώ να πάω no contact. Ήταν η ευκαιρία σου τότε που σου έλεγε πω το παιδί δεν είναι δικό του. Ήταν η ευκαιρία σου τότε. Ήταν η ευκαιρία σου, αλλά θα μπορούσε και να το δεχτεί και να έρθει μετά να ζητάει DNA, δηλαδή είναι απρόβλεπτη αυτή. Δεν έχω επαφή συνεχώ, μόνο αν θέλω κάποιο χαρτί για το μωρό. Πρέπει επίση να δείχνω κιόλα ότι δεν είμαι ο λόγο που δεν έχει επαφέ με το μωρό. Που δεν είμαι, δεν μπήκα στη μέση εγώ. Αυτό χάθηκε από το παιδί για να με τιμωρήσει. Εμένα που ζήτησα να τελειώνουμε. Θα ζητήσει να την παίρνει μόνο του και δεν του έχω εμπιστοσύνη. Πού και πού στέλνω ένα μήνυμα και ρωτώ πότε θα δει το παιδί, απλώ για να έχω γραπτέ αποδείξει για την απουσία του και να αντιστρέψω τη δική του εκδοχή, ότι του στερώ το παιδί. Προσπαθώ πολλέ φορέ να μην αντιδρώ, όμω δεν τα καταφέρνω πάντα. Κάποτε ούρλιαζα, έχανα τον εαυτό μου. Τώρα τον βάζω στη θέση του και αυτό τον εξοργίζει. Όμω πόσο καιρό θα το αντέξω. Το έργο μου είναι δύσκολο και χρειάζομαι πρόγραμμα και ισορροπία και στη ζωή μα και στη δουλειά μου. Με τι εφόδια μπορώ να εξοπλιστώ για να θωρακίσω τη ψυχή μου και ταυτόχρονα τη ψυχή του παιδιού μου, αν δεν έχω τη δυνατότητα να πληρώσω έξτρα χρήματα σε ψυχοθεραπείε ή νταντάδε για να πάω εγώ σε ψυχολόγο. Με τα βίας έχω χρόνο για μπάνιο. Όμω θέλω τη γνώμη σα αντικειμενικά για το παιδί. Δεν πιστεύω να δεχτεί να υπογράψει. Όπω δεν υπογράφει ούτε διαβατήριο να επισκεφτώ του δικού μου. Κανένα δεν ξέρει τι εγώ να κάνω. Ε, τώρα το παιδί δεν είναι καλή ιδέα να δει του δικού σου. Τι να πω. Ε, το... να παντού στη ζωή σου, παντού. Κανένα δεν ξέρει τι αγώνα κάνω και μέσα μου και γύρω μου για να δώσω το καλύτερο που μπορώ πρακτικά και ψυχικά στο κορίτσι μου. Απολογούμε εκ των προτέρων για τη μακροσκελή ιστορία. σω έτσι έχετε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Σα αγαπώ, αν και δεν σα ξέρω. Εμεί είδε που κοντά βρεθήκαμε περισσότερο. Είστε ξεκούραση μου τα βράδια και λατρεύω το απίθανο σα χιούμορ. Ένα όπλο που κουβαλάω κάθε μέρα στη δουλειά μου, στα προβλήματά μου, ακόμα και τον απελπίζομαι. Μετά από τόσα χρόνια κάνω ξανά όνειρα και για μένα και για το μωρό μου. Κατάλαβα πω αγάπητησα κάποτε κάποιον που απλά έμεινε στο μυαλό μου. Αυτό ο άνθρωπο, αν δεν υπήρχε καθόλου από την αρχή, σίγουρα δεν υπάρχει πια. Και αυτό είναι αρκετό για να προχωρήσω και να μην κοιτάξω πίσω. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μεγαλώσω το παιδί μου σωστά. Σα φιλώ. Σε ευχαριστώ που με απαντά, κυρίω για το παιδί μου. Θέλω να πάρω μια γνώμη για το μέλλον. Στο τι θα μπορούσα να κάνω αν δεν πάμε σε ψυχολόγο. Μέθοδοι ίσω να χειρίζομαι καταστάσει. Δεν ξέρω, τόσο κουράγιο που. Τα μηνύματα που σα έστειλε είναι για να έχετε μια εικόνα των λεχτικών του επιθέσεων. Έχω τέτοιε επιθέσει στο άκυρο για μέρε και μετά τίποτα, μετά ξανά. Δεν αντέχω να μην το απαντάω πάντα. Να είμαι πάντα ένα γκρίζο βράχο. Καταφέρει να με εξοργίζει και εγώ το πνίγω. Και εγώ το πνίγω όλο, να μην του δώσω επιβεβαίωση, να μην με δει το παιδί μου, να μην με ακούσει κανένα, να μην με επηρεάσει στη δουλειά. Καταπίνω όλη την κακία, την πίκρα, με αποτέλεσμα να νιώθω ότι πέφτει η πίεσή μου. Πραγματικά νιώθω ότι γίνομαι κίτρινη. Με πόσα κιλά κουράγιο πρέπει να εξοπλιστώ. Τι θα μπορούσα να κάνω αφού νομικά δεν μπορώ, το έψαξα να τον κόψω εντελώ. Λοιπόν, και έχω εδώ μια σειρά από μηνύματα με αυτόν τον τύπο. Τα διάβασα όλα τα μηνύματα. Λοιπόν, φιλενάτα. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο για σένα να κάνει ψυχοθεραπεία. Λες ότι όταν ήσουν στη. τη στέγη για τους αστιγούς. Ε, ότι προσπάθησες να κάνεις ψυχοθεραπεία με δημόσια υπηρεσία και δεν τα καταφέρες. Κι άλλοι μου λέτε, κάποιοι λέτε θετικά λόγια για δημοσίες υπηρεσίε, κάποιοι λέτε αρνητικά, δεν μπορώ να γνωρίζω. Στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδα μου, θεκλαπετήτων.com, υπάρχει ένα άρθρο που είναι καταγραμμένες Όσε δωρεάν υπηρεσίε ψυχολογία, ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική έχουμε μαζέψει για Κύπρο και Ελλάδα, τι να κάνεις. Λοιπόν, λοιπόν καταρχάς δεν είναι καλή ιδέα πλέον να μπαίνει σε μεγάλη συζήτηση μαζί του. Αντιλαμβάνομαι ότι σε κάποια από αυτά τα μηνύματα θέλεις να καταγράψεις α, την αλήθεια σου, να είναι εκεί καταγραμμένη και... Όπω είπε, να, να τη χρησιμοποιήσει και για δικαστικού σκοπού, όταν θα πάτε για την επιμέλεια. Λοιπόν, ο άνθρωπο αυτό σου κάνει συνεχόμενα γκάζ Λάιτινγκ. Γκάζ Λάιτινγκ, ή φρενοβλαβοποίηση στα ελληνικά, είναι να σε βγάζει ο άλλο τρελή και να προσπαθεί να σε κάνει να πιστέψει ότι είσαι τρελή. Είναι σχρό, είναι τραγικό, είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει, που σε κατηγορεί για ανηθικότητα και τρέλα αυτό κάνει και εσύ του λες συγκεκριμένα πράγματα, δεν έκανες το ένα, δεν έκανες το άλλο ή αυτό το έκανες λάθος σε σχέση με το παιδί. Και αυτός ανταπαντά με το είσαι τρελή, ήσουν πάντα τρελή, πηγαίνει στο ψυχίατρο, πήγαινε στο ψυχολόγο κλπ. Μην του συστήνει μάνα μου να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία. Ένας νάρκισος σαν αυτόν, ο οποίος ίσως έχει και στοιχεία κοινωνιοπάθειας και ψυχοπάθειας, δεν κάνει για ψυχολόγο. Δεν, δε θα, δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει την ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να περιορίσει το ελάχιστο έστω και τη μηνυματική επικοινωνία μαζί του, να είναι απολύτω τυπική, να μην μπαίνει σε διαδικασία να ανταλλάζει μηνύματα, don't indulge into texting. Ε, χρησιμοποιώ επίτηδε τη λέξη indulge, που σημαίνει μπαίνω μέσα και απολαμβάνω, γιατί ένα διεστραμμένο κομμάτι του συνεξαρτώμενου εαυτού μα θέλει να συνομιλεί με τον πρώην αρχή σου δεν έχει κάτι καινούριο να αποδείξει σε σχέση με αυτόν τον τύπο. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό ο τύπο έχει μια συγκεκριμένη εικόνα για σένα και μια συγκεκριμένη στρατηγική. Σε βγάζει τρελή και βγάζει και την ουρά του απ' έξω. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι εσύ συνειδητοποίησε το πρόβλημά σου. Το βασικό σου πρόβλημα είναι η συνεξάρτηση. Όπως σου είχα πει και στο βίντεο τότε, τέσσερα χρόνια πριν, η κακοποίηση που δέχθηκε στην παιδική σου ηλικία και στην οικογένεια σου που μεγάλωσες με έναν πολύ άδικο, κακοποιητικό και άσχημο τρόπο, αυτό σε έκανε να είσαι το κατάλληλο θύμα προκειμένου να πέσει στα δίχτυα οποιοδήποτε αρπακτικού. Είναι φανερό πω αυτό ο άνθρωπο, ο αρκετά μεγαλύτερο από σένα, σε χρησιμοποίησε πολύ. Σε χρησιμοποίησε διεστραμμένα για να ικανοποιήσει τον εγωκεντρισμό του, τα βίτσια του, δεν ξέρω εγώ τι. Σίγουρα όμως δεν σε αγάπησε ποτέ και δεν σε αγαπάει και γενικώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να αγαπήσει ένας άνθρωπος σαν γι' αυτό. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι είσαι εσύ αναξύ και ότι είσαι άνθρωπος που δεν αξίζει αγάπης φροντίδας και προσοχής. Ο αυτός διέπεται από έναν άκρατο μισογενισμό που φαίνεται ξεκάθαρο. Τώρα, ίσω πραγματικά να μην μπορούσε να αποφύγει καθόλου την ιστορία με το να είναι αυτό εμπλεγμένο στη ζωή τη κόρη σου. Λυπάμαι γιατί δεν επικοινώνησε μαζί μου όταν ήσουν έγκυο. Αν επικοινωνούσε μαζί μου όταν ήσουν έγκυο, θα σου έλεγα να σηκωθεί και να φύγει από την Ελλάδα και να έρθει στην Κύπρο και να ζητήσει καταφύγιο από τη γραμμή 1440 που είναι η αντίστοιχη εθνική γραμμή σώζ για τη βία κατά των γυναικών να ζητήσεις να, να σε τοποθετήσω στο καταφύγιο για τις κακοποιημένες γυναίκες και να γεννούσες εκεί. Αν με ρωτούσες αυτό θα σου έλεγα, κορίτσι μου. Όταν σε συνάντησα, εκεί που σε συνάντησα, δεν euh, ήταν αυτή η συνθήκη. Ήταν πρωτού μήνυς και ήταν και πρωτού μήνυς προφανώς. Τώρα, ο γέγονε γέγονε ότι έχει συμβεί, έχει συμβεί. Shit happened. Too many. Και έχεις μια συγκεκριμένη συνθήκη μπροστά σου. Έχεις τη δουλειά σου ευτυχώς. Η δουλειά σου φαίνεται ότι σε ευχαριστεί, σε κουράζει, σε ταλαιπωρεί, γιατί σίγουρα μια δουλειά είναι κουραστική και ταλαιπωρητική, όμως σε ευχαριστεί και σε βοηθάει στο να νιώθεις την αυταξία σου. Είμαι σίγουρο ότι έχεις πάρει στα σοβαρά το ρόλο της μητέρας, και ότι αυτό σου δίνει όθηση για να προστατεύεις τον εαυτό σου και για να τον καλύτερεβεις, Κάνεις πάρα πολύ καλά που δεν μπλέκεις με κανέναν άλλον τώρα ερωτικά. Μπράβο. μπράβο, 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 μπράβο. Γιατί είσαι εξαιρετικά ευάλωτη στην παρούσα φάση που ακόμη δεν έχεις απεξαρτηθεί τελείως από τη συνεξάρτηση. Ναι, είναι σαν τον εθισμό η συνεξάρτηση είσαι ευάλωτη να ξαναμπλέξει με άλλον προβληματικό και κακοποιητικό τύπο. Δεν σου λέω να μην κάνει ποτέ σου σχέση, να μην κάνει ποτέ σου σεξ, αλλά αυτή την περίοδο είσαι ιδιαίτερα ευάλωτη. Πρόσεχε. Τον εαυτό σου πρόσεχε και από τον εαυτό σου πρόσεχε εσένα. Λοιπόν. Ε, πρέπει να έχεις κάποιον να σε στηρίζει ψυχολογικά. υπάρχουν οι ομάδες AA που νομίζω έχουν να κάνουν και με τη συνεξάρτηση. Κάτσε να δω αν έχουν διαδικτυακές συνεδρίες ένα λεπτό. Λοιπόν, έψαξα τώρα, έτσι έκανα ένα Google search στα γρήγορα και βρήκα ότι υπάρχει η, η, η ιστοσελίδα familiesanonymous.gr Ανώνυμες οικογένειες ονομάζεται έχουν γραμμή βοήθειας η οποία είναι 210-52-35-243. Το email τους είναι info at familiesanonymous.org.gr. Θα βάλω το link, θα βάλω το link στην, στην περιγραφή του βίντεο, ούτω ώστε να μπει να δεις και εσύ και όποιοι άλλοι ενδιαφέρονται, είναι λέει συναντήσεις βασισμένες στο πρόγραμμα των 12 βημάτων. Λέει Ζητάτε βοήθεια γιατί απλά υποψιάζει ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Φοβάστε ότι το πρόσωπο που σα αφορά κάνει ελάχιστη χρήση ουσιών αλκοόλ. Έχετε εμπλακεί σε μια κατάσταση μακρόχρονη και έχετε φτάσει σε ένα σημείο που νιώθετε απελπισία και ενοχέ για το ότι δεν μπορείτε να δώσετε λύση σε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει ελπίδα καλώς ήρθατε στις ανώνυμες οικογένειες. Οι ανώνυμες οικογένειες, families anonymous, είναι μια παγκόσμια αδελφότητα από ανθρώπους τον οποίον η ζωή έχει επηρεαστεί από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών ή από σχετικά προβλήματα συμπεριφοράς ενός συγγενή ή φίλου. Είναι ένα πρόγραμμα 12 βημάτων για τις οικογένειες και τους φίλους που έχουν γνωρίσει το αίσθημα απελπισίας από την καταστροφική συμπεριφορά ενός συγγενή ή φίλου Είτε αυτή προκαλείται από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, ή για προβλήματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά. Λοιπόν, ε, και γίνονται και μέσω Zoom, λέει οι ομάδες αυτές. Ε, πώς βοηθάει, λέει, ο στόχος των ανώνυμων οικογενειών είναι να βοηθήσει τις οικογένειες και τους φίλους ατόμων με ένα υπάρχον πιθανό ή προηγούμενο πρόβλημα ναρκωτικών, παρέχοντα αμοιβαία υποστήριξη και προσφέροντα ένα χώρο έκφραση όπου εμπειρίε και ανησυχίε μπορούν να μοιραστούν. Στην ομάδα, τα μέλη μαθαίνουν να συμφιλιώνονται με το πρόβλημα που διαταράσσει τη ζωή του. Η παρακολούθηση συνεδριάσεων βοηθά τα μέλη να θεσπίζουν μια ειλικρινή και συνεπή προσέγγιση προ τον εξαρτημένο. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί συχνά τον Τιν να συνειδητοποιήσει ότι αυτό αυτή χρειάζεται βοήθεια για να ζήσει χωρί φάρμακα χωρί ναρκωτικέ ουσίε. Η εμπειρία έχει δείξει τη βοήθεια για την οικογένεια και του φίλου. Σημαίνει σημαντική βοήθεια για το εξαρτημένο άτομο. Από ό,τι βλέπω εδώ υπάρχουν παγκόσμιε υπηρεσίε Family Anonymous. Υπάρχουν Family Anonymous UK, Italy, Mexico, Portugal, Spain and Greece. Ε, η δομή και η λειτουργία λέει στις ανώνυμες οικογένειες μπορεί, μπορεί να είναι μέλος αρκεί να θέλει να βοηθήσει κάποιο αγαπημένο θεσμένο σε ουσίες πρόσωπο και πάνω απ' όλα να βοηθηθεί ο ίδιος στη διάρκεια της πρώτης σας συγκέντρωσης γρήγορα θα μάθετε πως δεν είμαστε θρησκευτικού τύπου αδελφότητα ούτε Ούτε είμαστε συμβεβλημένοι με καμιά άλλη οργάνωση άλλου τύπου, δεν υπάρχουν συνδρομέ, αμοιβέ ή κάποια διαδικασία γραφή μελών. Ομάδες. Οι ομάδε σχηματίζονται, από ένα, από, σχηματίζονται όταν άτομα που του αγγίζει το θέμα του εθισμού συναντιούνται για να κάνουν συγκεντρώσει ακολουθώντα τη μέθοδο format και τι καθοδηγητικέ αρχέ τη αδελφότητα. Οι ομάδε είναι αυτο, αυτόνομε και αυτοσυντηρητέ. Λοιπόν, ε, θα βάλω τις, ε, τις πληροφορίες, θα βάλω το link βασικά, familiesanonymous.org.gr στην περιγραφή του βίντεο. Εδώ βρήκα και ένα, μια δημοσίευση, τα 12 βήματα λέει, που είναι από αυτές τις ομάδες, που μιλάει και για τη συνεξάρτηση. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέγεται συνεξάρτηση. Νομίζω πρέπει να σα το διαβάσω. Γιατί είπαμε ότι ο όρο συνεξάρτηση έχει βρει από τα προγράμματα 12 βημάτων. Η συνεξάρτηση μπορεί να οριστεί ω μια μονή ελέγχου τη συμπεριφορά των άλλων. Συνάμα, ένα συνεξαρτημένο Μπορεί να είναι ελεγχόμενο από τη συμπεριφορά κάποιων άλλων. Πολλοί από εμά τείνουμε να γίνουμε συνεξαρτημένοι στι σχέσει μα με τα αγαπημένα μα πρόσωπα, καταλήγουμε να κάνουμε τρόπο ζωή μα στη σωτηρία, τη διευκόλυνση και τη φροντίδα των άλλων. Ο ναυαγωσό τη σώζει του ανθρώπου, αλλά είναι μέρο τη δουλειά του. Είναι όμω απαραίτητο να είναι μέρο και τη δική μου δουλειά. Σώζοντα όσου ανθρώπου βρίσκονται σε κίνδυνο, μπορεί να σωθεί κάποια ζωή. Μήπω υποφέρω από το σύνδρομο του τη πιστεύοντα ότι είναι φυσιολογικό να θυσιάζω τον εαυτό μου για να σώσω του άλλου από τι καταστροφέ που ήδη προκαλούν. Ο ρόλο μου ως βοηθού περιγράφεται ξεκάθαρα στο κείμενο των ανώνυμων οικογενειών με τον τίτλο Βοηθώντα, αλλά κάποιε φορέ το ξεχνώ και υιοθετώ τον λάθο τρόπο προσπαθώντα να σώζω. Και τότε το σύνδρομο του ναυαγοσώστη, τι ονομάζονται του ενεξαρτούμενου προφανώ στι ανώνυμε οικογένειε, Εμφανίζεται με όλο το φορτίο των μνησικακιών, του χαμηλού δίχτυου αυτοεκτίμηση και των θυματοποιημένων συναισθημάτων μου. Προβάλλω τα κατηγορώ μου εναντίον του ίδιου αυτού ανθρώπου που προσπάθησα να σώσω. Αλλά όταν, τα εφα... όταν εφαρμόζω το πρόγραμμά μου, θυμάμαι έγκαιρα να διαβάζω τα κείμενα των ανώνυμων οικογενειών, να τηλεφωνώ σε κάποιο φίλο από τι ανώνυμε οικογένειε ή να προσεύχομαι. Αντιστέκομαι στην προσπάθεια να σώσω του άλλου. Σήμερα θα βοηθήσω αντί να σώσω κάποιον αποφεύγοντα να κάνω γι' αυτόν ό,τι μπορεί να κάνει ο ίδιο για τον εαυτό του. Άρα. Θα βάλω αυτές τις πληροφορίες στο, στην περιγραφή του βίντεο. Έγραψα ένα άρθρο το 2006 στην τοπική εφημερίδα Κλαντζά στη Λευκοσία, το οποίο έχει τίτλο «Το δώρο της Κασάνδρας». Ε... το οποίο μιλάει... Στο διαβάσω. Στο διαβάσου και κλείσω αυτό. Πρωινό της Τρίτης. Μια παραδοσιακά ήσυχη μέρα, αφιερωμένη στο γράψιμο. Κάθομαι και αναλογίζουμε την εβδομάδα που πέρασε. Τώρα μιλάμε είναι από το 2006 αυτό, δηλαδή πριν 17 χρόνια. Του ανθρώπου που γνώρισα στο γραφείο. Κάθε άνθρωπο που έρχεται και μια ιστορία. Κάθε ζευγάρι και ένα πόλεμο. Θυμούμε το λαϊκό άσμα έρωτα ή και χαμογελό. Αλήθεια, θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το ή θα έπρεπε να καταλήγουν οι άνθρωποι εδώ σκοτωμένοι από τις μάχες, τις πισόπλατες μαχαιριές, τον πόλεμο των ζεβαριών. Μικρή φλέρταρα σαδιστικά με τον άχαρο ρόλο της Κασάνδρας. Έπαιζα το νοητό παιχνίδι να προβλέπω τα κακά που θα γίνουν σήμερα, αύριο του χρόνου. Ίσως να ήταν και αυτό ένα εκδικητικό τρόπο να διαβώ τη δύσκολη παιδική μου ηλικία. Προέβλεπα πότε θα με ο πατέρα μου, πότε θα τσακωνόμουν με τον αδερφό μου, Πότε θα με κατσάδιαζε ο δάσκαλο, πότε θα τσακώνονταν μαζί μου οι μαθητέ μου. Και τη τύχη ειρωνία σχεδόν πάντα έπεφτα μέσα. σω έκανα και το κάτι τη μου να του προκαλέσω, θα μου πείτε. Μα βέβαια, έτσι δουλεύει η Κασάνδρα. Προβλέπει και μετά εκτελεί. Το φαινόμενο τη αυτοεκπληρούμενη προφητεία ένα πράγμα. Πιστεύει πω κάτι θα συμβεί και μετά προσαρμόζει τη συμπεριφορά σου αναλόγω ώστε να βγει σωστή η προφητεία. Τώρα δεν μου αρέσει πια να είμαι η Κασάνδρα. Αυτό το έγραφα όταν ήμουν 31 χρόνο, ναι. Ε. Τώρα πια δεν μ' αρέσει να είμαι η Κασάνδρα, θέλω να είμαι η Αθηνά. Ναι, αυτό ο ρόλο με συγκινεί τώρα. Αυτό τη σοφή και θέτη ίσω, τη δίκαιη. Μα πάλι αυτό που μου πέφτει στη μοιρασιά είναι τη Κασάνδρα. Βλέπω ένα ζευγάρι στι αρχέ και προβλέπω τι θα συμβεί στη σχέση του αν συνεχίσουν να είναι έτσι όπω είναι. Βλέπω ένα ζευγάρι στο τέλο και βλέπω πίσω ότι παίχτηκε χωρί να μου το πούν και όταν του τα περιγράφω τα παίζουν και είμαι σίγουρη πως δεν έχω μαντικές ικανότητες και ας επιμένει η πιο συμπαθητική γιαγιά στη γειτονιά μου πως είμαι από άλλο στρέωμα. Δεν είμαι μέντιουμ και προβλέπω, βλέπω απλώς την κολοσυρμαθιά του κούφου. Ε, είχε μια γιαγιά πριν πέθανε τώρα, η οποία ήταν πάρα πολύ συμπαθητική, ήταν μια γιαγιά χίπης. Η οποία έλεγε το φλιντζάνι και όλα αυτά, και όποτε με έβλεπε, μου έλεγε: Είσαι από άλλο στρέωμα, Είσαι παλιά ψυχή, εσύ. Δεν είσαι καινούρια. Η Κασάνδρα, λοιπόν, σήμερα σα κάνει ένα δώρο. Μοιράζεται μαζί σα τα μυστικά τη. Σα δίνει τα σημάδια όχι για να προβλέπετε το μέλλον σα, αλλά για να το ανατρέπετε. Πάρτε τα σήμερα, γιατί είμαι γενναιόδορη. Αλλή μονό σα, αν κοιμηθεί, τραβάει η Κασάνδρα. Σημάδια που προβλέπουν πω ένα αραβόνα ή ένα γάμο δεν θα πάνε καλά. Και έχω εδώ πέρα 12 σημάδια συχνή καυγάδες, ατελείωτα παράπονα, ψυχολογική και σωματική βία, προσκόλληση σε γονείς και συγγενείς, κακά πεθερικά, εθελοντική ανεργία, οικονομική εξάρτηση από γονείς, σεξουαλική δυσλειτουργία, προσκόλληση στα παιδιά, συνεχή κούραση, εργασιομανία, εξαρτήσει. Θέλετε κι άλλα? Ε, δεν τα διαβάζω αναλυτικά, θα βάλω και αυτό στην περιγραφή του βίντεο. Έχω την εντύπωση πως πω προ το παρόν αυτά είναι αρκετά. Δεν γουστάρω καθόλου που σα ψυχοπλάκωσα, όσου αφορούν οι χρησμοί μου βέβαια. Και θα ήθελα πραγματικά να ήταν αλλιώ τα πράγματα. Να ήταν απλώ παιχνιδάκια. Να ήταν απλά παιχνιδάκια και καπρίτσια ανθρώπινε σχέσει. Να μην χρειαζόταν να γράψω ολόκληρο βιβλίο για τα προβλήματα των ερωτικών σχέσεων στην Κύπρο σήμερα. Το πρώτο βιβλίο που έγραψα. Να μην ήμουν η Κασάνδρα. Τι να κάνω όμω. Αφού τα βλέπω, να μην τα πω, να μην τα πω, να σκάσω γυναίκα. Ιστερόγραφο, Περισσότερα στο βιβλίο «Με ανατομή μιας γυναίκας» Θέκλα Πετρίδου, ψυχολόγος. Το άρθρο αυτό πρώτο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Αγλαντζά» την άνοιξη του 2006. Και κλείσαμε με αυτό το άρθρο. Ακούστε με κορίτσια όταν σας φωνάζω γιατί κάτι ξέρω η Κασάνδρα. Δεν θέλω να είμαι. Ε, έτσι είμαι. Φιλιά και μια τεράστια τεράστια τρυφερή αγκαλιά στη φίλη